στους χώρους των κοντέινερ, όπου συνεχίζουν να εργάζονται υπάλληλοι του Βενιζελίου μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Πανεπιστήμιο, στις 23 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε ο τηλεοπτικός φακός, καταγράφοντας τη στενότητα των χώρων και τη δυσαρέσκεια των εργαζομένων. Η κατάσταση των εργαζομένων των συναδέλφων είναι απελπιστική. Πολλά τμήματα έχουν διαμοιραστεί μέσα στο νοσοκομείο, σε χώρους όπως είναι σε οφθαλμολογική, σε παιδιατρική, σε ένα χώρο έχουν καταλάβει. Τα γραφεία του συλλόγου τα είδατε, έχουν κάνει κατάληψη στα παιδιά και δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Η μισθοδοσία, όπως προείπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, θέλει να βγάλει μισθοδοσίες, παίζει με χρήματα κλπ. Είμαστε εμείς που έχουμε γύρω στα 1.300 άτομα προσωπικό, το οποίο πρέπει να διεκπεραιώνουμε όλα τα αιτήματά τους κλπ. Και φαντάζομαι ότι γίνεται μια χαύρα Ιουδαίων που λέει ο λαός. Περίπου 70 εργαζόμενοι προσπαθούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, είτε δουλεύοντας μέσα σε κοντέινερ, όπως το τμήμα πληροφορικής και προμηθειών, είτε εντός του νοσοκομείου, σε άλλα τμήματα και χώρους, όπως συμβαίνει με το λογιστήριο, το γραφείο προσωπικού και μισθοδοσίας και την τεχνική υπηρεσία. Εμείς, παράδειγμα, σαν γραφείο προσωπικού που δεν μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς αρχείο, όλο το αρχείο είναι στα καμένα. Οπότε ένας συνάδελφος που χρειάζεται κάποιο αίτημα και ο φάκελός του είναι στα καμένα, σημαίνει ότι φεύγουμε και πάμε εκεί, και δεν είναι το θέμα ότι πάμε εκεί πέρα, στα καμένα, έτσι. Είναι ότι θέλει μια ειδική άδεια, επειδή το κτίριο είναι υπό κατεδάφιση, καταδαφιστέο, δεν μπορούμε να μπούμε, αλλά για να εξυπηρετήσουμε τους συναδέλφους αναγκαζόμαστε και μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Όπως υποστηρίζει η διοίκηση, αλλά και οι εργαζόμενοι, οι χώροι που προτάθηκαν από το Πανεπιστήμιο στα λευκά κτίρια ήταν χώροι αποθηκευτικοί και σε καμία περίπτωση κατάλληλοι για συνθήκες εργασίας. Μη κατάλληλες αίθουσες για ανθρώπους. Στραφήκαμε και αναζητήσαμε άδεια προσωρινής κατασκευής, οικίσκων δηλαδή, στην αρχαιολογία και στην πολεοδομία και περιμένουμε, ελπίζουμε μέσα στο μήνα να έρθει η απάντηση. Τα οποία είναι τυφλά, χωρίς παράθυρα, χωρίς την στοιχειώδη υποδομή για να στεγαστεί μια υπηρεσία. Και μας είπανε και να κάνουμε και τις απαραίτητες ενέργειες. Δυστυχώς, αυτοί οι χώροι που παραχώρησε το Πανεπιστήμιο με όλες τις φανφάρες που έκανε, δεν μπορεί να πάει εργαζόμενος εκεί. Εμείς θέλαμε άλλους χώρους. Μέχρι ότου ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου, τον Μάρτιο του 2020, η διοίκηση δρομολογεί λύση με την τοποθέτηση οικίσκων, έκταση 300 τετραγωνικών μέτρων και τους εργαζόμενους που δουλεύουν διάσπαρτοι εντός του νοσοκομείου. Οπότε είναι θέμα αρχαιολογίας πλέον. Είναι θέμα να πάρουμε τις κατάλληλες άδειες για να είμαστε και νόμιμοι, έτσι. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, η νέα πτέρυγα συνεχίζει και κτίζεται και τουλάχιστον είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια προσωρινή λύση για περίπου ένα χρόνο. Μέχρι να λήξει η ιστορία με τις υπηρεσίες θα πάρει τουλάχιστον ακόμα, μακάρι να βγω ψεύτης, τουλάχιστον 2 μήνες για να μην πω παραπάνω.